Το ντέρμπι της Τούμπας στην Κυριακή με την ΑΕΚ πλησιάζει και στον ΠΑΟΚ οι πυρετώδεις προετοιμασίες για ένα κρίσιμο μάτς κορυφώνονται, ειδικά σε ό,τι αφορά το τακτικό κομμάτι και το τι ζητάει από τους παίκτες του ο Ρασμάν Λουτσέσκου. Ο 54χρονος coach έχει εφιστήσει την προσοχή στους παίκτες του για την αναμέτρηση αυτή και θέλει από αυτούς το maximum της προσήλωσης και της αυτοσυγκέντρωσης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν θέλει να παρασυρθεί η ομάδα από την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει στην Τούμπα, υπηρετώντας το πλάνο. Ένα πλάνο ανάλογο με αυτό που έφερε την νίκη με 2-0 στον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά πλάνα, αμιγώς για τον Λουτσέσκου, το καλό είναι ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής δεν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα με τραυματισμό. Ίσα-ίσα που σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με τον Άρη θα υπάρχει και η επιστροφή του Ίγκανσον στη βασική ενδεκάδα, με τον Ισλανδό να είναι απολύτως έτοιμος. Η αμυντική πεντάδα θα επιστρέψει στην κανονικότητά της, αφού εκτός από τον Ίγκανσον, ο Σάστρε θα είναι στην ενδεκάδα αντί του Κετζιόρα που αντιμετωπίζει και πρόβλημα τραυματισμού. Στα αριστερά θα είναι ο Ράφα Σοάρες, ενώ ο Κουλιαράκης θα είναι παρτενέρα για 22η φορά φέτος του Ίγκανσον στα στόπερ. Ιδιαίτερο συναβασμένο σε αυτό το παιχνίδι θα είναι και ο Κοτάρσκι μετά από την εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην Αγγλία, όντας και αρχηγός της εθνικής ελπίδων της Κροατίας. Στα χάφ ο Σβάμπ έχει το momentum μετά την επιδραστική του εμφάνιση στο παιχνίδι με τον Άρη για να πάρει τη φανέλα βασικού δίπλα στον Αουγκούστο, αν και στο αντίστοιχο μάτς του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ κοντάντας ήταν αυτός που άρχισε το μάτς ως δίδυμο με τον Βραζιλιάνο χάφ. Η τριάδα με τους Νάρε, Αντριγιαζίβκοβιτς και Κωνσταντέλια είναι αυτή που δύσκολα θα αλλάξει, ειδικά σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Σε ό,τι αφορά την κορυφή της επίθεσης, είναι υγιής τόσο ο Ολιβέιρα όσο και ο Τόμας, με τον Πορτογάλο φόρ να έχει μικρό προβάδισμα για να πάρει φανέλα βασικού.